Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσα συμβαίνουν στα νερά μας, όσα συμβαίνουν στη Λέσβο και όσα αντιμετωπίζουν οι ψαράδες μας. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά κανονικά από τους ανθρώπους που τα διαχειρίζονται κάθε μέρα. Ο Γιάννης Συνάνης βρίσκεται, όπως μπορείτε να δείτε τώρα, δεν ξέρω που βρίσκονται τα παιδιά, σε ποιο σημείο θα μας το πούν. Νάτι, στο λιμάνι της Μυτιλίνης τους καλώς βλέπουμε. Καλώς τα παιδιά, καλώς καλημέρα τα παιδιά. Σε όλους σας, καλημέρα, καλημέρα στην ωραία καλημέρα. Παρέα. Καλημέρα από το Αιγαίο που χαράζει. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα. Τι ωραία εικόνα. Από ό,τι βλέπω πήγε και καλά η ψαριά. Για να δούμε εκεί τι γίνεται. Περίμενε, περίμενε. Καλά δεν πήγε. Για δείξτε το πράγμα. Ένα λεπτό. Κάτσε να δούμε σηκώτα. Δεν μας βοηθήσει. Έλα, πού ήταν. Έλα, καπετάνι. Α, ωραίος ρε Γιάννη. Μπράβο. Ωραίο πράγμα, έτσι. Πολύ ωραίο. Πόσο είναι καμιά δεκαπενταριά. Πόσα κιλά είναι. 12 περίπου. 12 περίπου. Κοντά έπεσα. Κοντά λοιπόν, όμως, ισοδιώπως θα δείτε με τη βοήθεια του φίλου μου εδώ πέρα, του Θανάση, του Μαρμάρου, η σοδιά σήμερα είναι πολύ μικρή. 2 τελάρα μόνο σαρδέλες από το πρωί, μάλλον και από τα μεσάνυχτα. Και τι φταίει γι' αυτό, Γιάννη, τι φταίει γι' αυτό. Ναι. Τι φταίει γι' αυτό, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σας πω ότι μόνο ένα πλοίο, ένα σκάφος τέτοιο υπάρχει σε όλο το Αιγαίο πλέον. Διότι μόνο όλοι τα έχουν παρατήσει, η οικογένεια εδώ των Καραντώνητων είναι χρόνια από τη Μικρά Ασία έχουν έρθει, είναι μια οικογένεια μεγάλη. Πόσα άτομα περίπου είστε η οικογένειά σας? 15 άτομα. 15 άτομα ασχολούνται από το 1920. Μια ζωή ψαρεύουν δηλαδή. Από πάπου προς πάπου. Βεβαίως έχουν τα καΐ και αυτά, ένα έχει μείνει και θα σας πει εδώ. Τώρα, Γιάννη, γιατί δεν τους φτάνουν τα βασανά τους και η καθημερινή προσπάθεια. Έχουν και τους Τούρκους να τους παρενοχλούν. Θα παρακολουθήσουμε μαζί σε βίντεο πραγματικά τα οποία μας σόκαραν χθες. Όσα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι μία φορά, κάθε μέρα συμβαίνουν αυτά, για να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε μαζί. Για πάμε. Okay. Παιδιά μας έχει πάρει βόλτα να μας βουλιάξουμε τα σύρματα. Πού πάνε, πού είναι αλήθεια, ρε! Πού είναι αλήθεια, ρε! Σταμάτα, ρε! Σταμάτα στον ημεραρχείο, ρε! Έλα! Τι πες, no problem, Greek! Πού είναι τα αλήθεια μου, ρε! Ρε, εγώ πάω από μπροστά! Κύριε Καραντώνη, αυτά τα ζείτε εσείς, κύριε Καραντώνη, αυτά που ακούσαμε στο βίντεο εδώ, τα ζείτε στην πράξη. Έρχονται εκεί που ψαρεύετε. Κύριε οικονόμου και κύριε Ανασοπούλου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να σας ευχηθώ καλή σεζόν. Αμήν. Να είστε καλά. Αμήν. Τα ίδια ακριβώς που δείξατε συμβαίνουν κατά μήκος ολόκληρης της παραμυθωρίου. Δηλαδή τι κάνουν, κύριε Καραντώνη, μπορείτε να μας το περιγράψετε. Πολλά χρόνια, αλλά τον τελευταίο χρόνο έχουν αποθρασυνθεί. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στα νερά μας, ψαρεύουν μέσα, σας κλέβουν τα δίχτυα, σας παίρνουν τα εργαλεία, τι κάνουν? Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Κάθε μέρα εδώ πέρα εργαλεία όχι πάρα πολλά, αλλά το ότι ψαρεύουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα βρίσκονται μέσα στα όταν τους πλησιάζετε, τι σας λένε, πώς αντιδρούν, μπορείτε να μας πείτε τι λέτε μεταξύ σας? Η αντίδρασή τους είναι κουρουγδία. Μας λένε ότι ας πούμε πεινάνε λέει και εκεί έρχεται εδώ να πάρετε το δικό μας το ψωμί. Δεν έρχονται αυτό κατά λάθος λοιπόν, επίτηδες γίνεται όλο αυτό λέτε? Ναι βεβαίως, είναι οργανωμένο. Και έχουν και σκάφη του λιμενικού μαζί τώρα, ή έρχονται μόνοι τους? Με πήραν τηλέφωνο από το βόρειο μέρος, από εκεί από το βόρειο μέρος του νησιού. Ήταν 15 σκάφη εκεί, από τα 500 μέτρα μέχρι το 1 μίλι ήταν. 15 αλλιευτικά μαζεμένα. Α, ήταν στόλος κανονικός. Αυτό συνοδεύεται και από το λιμενικό, κύριε Καραντώνη. Ήταν από συγγενικό, από γνωστό μου, από φίλο. Έρχονται και σκάφη του λιμενικού τους. Ναι, βεβαίως. Εμείς όταν αυτό γίνεται λόγω δορυφορικού, εμείς ποτέ δεν παραβιάζουμε τα χωρικά του σύνδετα. Ναι. Ποτέ δεν γίνεται αυτό, γιατί έχουμε δορυφορικό μέσα και καταγράφεται. Ναι, βέβαια. Επομένως δεν παραβιάζουμε καθόλου. Κανείς δεν παραβιάζει τα χωρικά του σύνδετα. Αυτοί δεν έχουν τέτοια συστήματα, αλλά και τα περιπολικά τα δικά τους τους καλύπτουν. Είναι οργανωμένο αυτό το πράγμα. Εσείς δηλαδή ξέρετε ακριβώς τα όρια μας, πού βρίσκονται τα όρια. Δεν υπάρχουν λάθη σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Εμείς όταν πάμε κοντά στην. Αν πάμε να πλησιάσουμε την ωρεογραμμή, απευθείας εμφανίζεται το τουρκικό περιπολικό και μας παίρνει βόλτες. Ξέρετε, ολοταχώση μηχανή. Κύριε Καραντώνη, να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε περιπτώσεις που.
Έχουμε πακουβήσεις και τα λοιπά με σκάφη. Ορίστε. Έχουμε περιπτώσεις που ήρθατε σε επαφή μεταξύ σας. Βεβαίως, αλλά είναι πριν 10 χρόνια ήταν. Μας πήραν εδώ, αν γυρίσει η κάμερα θα δείτε, έχουν αυτές τις σχεδίες απάνω που είναι τα φώτα για να ψαρεύουν. Mm-hmm. Βρισκόταν στην ορογραμμία πάνω και ήρθε και το πήρε χωρίς φώτα, ήρθε το περιπολικό μας, το πήρε και το πήρε στην Τουρκία. Mm-hmm. Και ήρθε και με τα δίπλα μας, αφού πήρε αυτή τη σχεδία, ήρθε και δίπλα μας και έριξε τη μάνη κάτω, τη μάνη κάτω την έριξε μέσα στο καΐκι. Ήρθε δίπλα μας και έριξε τη μάνη κάτω μέσα. Ναι, ισχύει, πριν 10 χρόνια, κύριε Καραντώνη, για τώρα ισχύει ότι μέσα στον Αύγουστο είχαμε 110 παραβιάσεις μόνο σε ένα μήνα. Ισχύει αυτός ο αριθμός. Παραβιάσεις όταν λέμε... Αυτό που συζητάμε. Ναι. Να έχουν περάσει τα χωρικά μας ύδατα. Α, Τούρκοι ψαράδε. Ναι. Α, Τούρκοι καλύφτε. Ναι. Α, μόνο 100. Πάτε άλλα... έχουμε 100. Χίλια πάνω. Τόσο πολύ, εδώ μιλάμε για καθημερινό φαινόμενο, κύριε Καραντώνη, κάθε μέρα, εδώ ψαρεύω. Ο στόχος είναι να σας διώξουν από την περιοχή. Πρώτο μήνας θα βγούμε στη δουλειά, θα δεν υπάρχει. Έχουν το στόχο που έχουν κάποιο στόχο. Τώρα ποιος είναι αυτός ο στόχος, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εσείς έχετε έρθει σε αντιπαράθεση με ψαράδες, έχετε μιλήσει με Τούρκους συναδέλφους τη στιγμή εκεί που έρχεστε κοντά. Ναι, βεβαίως μιλάμε. Τους λέμε γιατί έρχεστε εδώ πέρα, γιατί έρχεστε τόσο, γιατί είσαστε τόσο προκλητικοί. Δεν μας λέει ότι δεν έχει ψάρια για από απέναντι. Κύριε Καραντώνη, θυμάστε ποια ήταν η πιο... Κύριε Καραντώνη, ποια ήταν η πιο... Πείτε μας το περιστατικό που σας έχει μείνει ως το πιο δύσκολο, με τη μεγαλύτερη ένταση δηλαδή από όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα. Ναι, ήταν αυτό πριν από 10 χρόνια. Αυτό που μας είπα. Αυτό που είπατε με τη σχεδία. Μας πήρε αυτή τη σχεδία με τα φώτα και μας έριξε τη μάνικα. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο. Γιάννη. Πάμε και στον άλλο συνάδελφο. Καλημέρα σας. Άκουσα κάτι εδώ που μου είπε τώρα πριν από λίγο, την πρώτη του μήνα. Που είναι έξω, δεν θα υπάρχει ψάρι από τους Τούρκους το Αιγαίο. Ένα-ένα, ρε παιδιά, να ακούγεστε. Ένα-ένα. Ελάτε. Αποτέ. Βεβαίως. Να συμπληρώσω κάτι. Ότι ναι. Το παράπονο όμως δεν είναι ότι μας κυνηγάνε οι Τούρκοι εδώ πέναντι. Έχουμε και το μας κυνηγάει και η ελληνική πολιτεία. Γιατί αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα χρόνο, βρίσκεται σε εξέλιξη μια υπόθεση, μια ιστορία με τη Βιντσότρατα, αν έχετε ακούσει. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα ληφτικό εργαλείο παραδοσιακό, το αρχαιότερο εργαλείο. Δουλεύει με έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική πολιτεία λέει: εγώ δεν σας δίνω την έγκριση. Παρόλο πώς που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους αυστηρούς περιορισμούς. Έχετε και δεύτερο πρόβλημα, λοιπόν. Μάλιστα. Η ελληνική πολιτεία αρνείται πεσματικά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε επιβληθεί ήδη. Έχουμε αρχίσει να πάμε στα ελληνικά δικαστήρια και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμείς γι' αυτό είμαστε εκεί, κύριε Καραντώνη, για να ακούγεται η φωνή σας και με τον Γιάννη Συνάνη που πάντα μας βοηθά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εκεί. Ήταν φανταστική η σύνδεσή μας και πολύ ωραία εικόνα για αυτό το πλήρωμα. Βλέπετε, Μαρία και εσάς, βλέπετε πόσα άτομα είναι όλα. Για να ανοίξει και να δούμε όλο το πλήρωμα. Να μας πούν μια καλημέρα, δυνατά, πόσα άτομα είναι εδώ. Γιάννη, βάλτε τα παιδιά να φωνάξουν μια καλημέρα δυνατή, να ακουστεί μέχρι την άλλη άκρη. Για να βάλτε να φωνάξουν. Ο κύριος οικονόμου λέει όλοι μαζί μια καλημέρα από το Αιγαίο να την ακούσουμε. Όλοι δυνατά. Μπράβο ρε παιδιά. Άντε να είμαστε καλά. Αμήν. Δημήτρη, άκουσες τι σου είπα. Άκουσα. Το ξυφίδαζα στο στήλο να κάνω. Θα το κόψουμε εδώ φέτες να γίνει χαμός εδώ με τσίπουρα. Καλημέρα σας παιδιά. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Άστε γεροί. Καλές θάλασσες. Καλές θάλασσες. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε. Φανταστική. Άρα να ήμασταν εκεί τώρα σε ένα καίκι, Μαρία. Και τους λέμε εμείς για παραβιάσεις. Σιγά σιγά στο ξημέρωμα μέσα στη θάλασσα τώρα. Εν τω μεταξύ τους ρωτάμε εμείς για παραβιάσεις τον Τούρκο. Ναι. Λέμε παιδιά, θα τα έχουμε εμείς κάθε μέρα τώρα. Ναι, εδώ σου λέει μας κλέβουν τα εργαλεία, μας κάνουν η καθημερινότητά τους.